Η Όλγα Καρμόνα πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ Γυναικών κόντρα στην Αγγλία. Η Ισπανία στέφθηκε για πρώτη φορά πρωταθλήτρια κόσμου και οι Φούριας Ρόχας είχαν κάθε λόγο για να το γιορτάσουν με την ψυχή τους. Αυτό που δεν γνώριζε η μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν ότι ο πατέρας της δύο ημέρες πριν τον αγώνα είχε φύγει από τη ζωή. Η μητέρα της Καρμόνα αποφάσισε να την ενημερώσει για το τραγικό αυτό συμβάν με την ολοκλήρωση του τουρνουά προκειμένου να μην την επηρεάσει ψυχολογικά. Μέσα σε λίγα λεπτά, ολόκληρη αποστολή της Εθνικής Ισπανίας Γυναικών σώπασε και επέστρεψε βουβά στο ξενοδοχείο. Η Ισπανική Ομοσπονδία εξέφρασε τα συλληπιτήριά της. Η ηρωίδα της Ρόχα, η οποία αφιέρωσε τον γκολ σε μια φίλη της που έχασε τη μητέρα της από καρκίνο, θυμίζοντας τον Αντρέι Νιέστα το 2010, έλαβε εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης για το χαμό του πατέρα της. Λίγες ώρες μετά το σοκ, έστειλε το δικό της μήνυμα αποχαιρετισμού, συγκινώντας με τα λόγια της μέσω Twitter.